Κατάπαυσή σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον και τα στιχά στο δούλον σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατο. Ομέθα υπέρ αιωνίας μνήμης και μακαρίας αναπαύσεως, το εν της ιερής ημών αγώς είναι υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών, ευκλαιός αγωνισαμένων και ηρωικός πεσόντων, πατέρων και αδελφών ημών, και υπέρ του συγχωρήθηνε αφής, πάντη μέλημα εκουσιών δε και ακούσιων. Κυρίω δεηθόμεν. Κυρίλεϊσον. Κύριο Θεός, μόνο Θεός των δυνάμεων, που συντρίβων πολέμων σε ληξιλό βραχίων, ο διατησαρήτων ανθρωπίσεως και του εκουσιού πάθους, του μονογενού σου και Θεού και σωτήρου ημών Ιησού Χριστού, προτυπώσεις και δείξας ημίν, ότι αείτη θυσιεύεται η νίκη και το σταυρό ακολουθεί η Ανάσταση. Επάρξου εν ημών δεωμένων της εις ισχύος και της εις φιλανθρωπίας. Ισχύος μένει εν το έθνος ημών διαφυλάτων από νίκης, νίκης οδηγής και από δόξης εις δόξης αναγκαθανάκης. Και αναθεωρούνται στην έκβαση αυτό της αναστροφής εν δίκη, συγγελεί ο Θεός των σωτηρίων ημών και συν του δόξων ενωτέρων, το Πατρί και το Υιό του, το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός μου, δόξα σοι, και νεκρών και ζώντων την εξουσία μου προς αφράν τους βασιλεύς, και αναστάσω και νεκρών Χριστός ειλικρινός Θεός μου, της φρεζής, πανεκρών των πνευρός. Κατάθεση στεφάνων. Από την εκπρόσωπο της ελληνικής κυβέρνησης, κυρία Όλγα Καφετζοπούλου, Γενική Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διαβίου Μάθησης. Αρχικά θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ μεγάλη μου τιμή, γιατί είναι η πρώτη φορά που μετέχω σε μια παρέλαση ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Θα ήθελα να ευχηθώ καταρχήν υγεία και δύναμη σε όλους, να μην ξεχνάμε τους νεκρούς, να προσπαθούμε να ανακαλούμε τις μνήμες μας για να έχουμε μέλλον. Θα ήθελα επίσης να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά να έχουμε μια εξαιρετική παρέλαση. Και να ευχαριστήσω πάρα πολύ τις τοπικές αρχές για την φιλοξενία, για την πρώτη μου φορά ως Γενική Γραμματέας. Λέμε πάντα ότι οι λαοί που έχουν μνήμη έχουν και μέλλον. Ελπίζω και πιστεύω ακράδαντο ότι αυτό ισχύει και για την πατρίδα μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και καλή δύναμη. Λοιπόν, σήμερα η μέρα της θετικής μας επετείου, της 28ης Οκτωβρίου, του Όχι και της μνήμης των γενναίων αγωνιστών του έπους του 1940, όλοι νιώθουμε ιδιαίτερα περήφανοι και βαθιά συγκινημένοι. Τιμούμε τους ήρωές μας που θυσίασαν τη ζωή τους για την ελευθερία και την ανεξαρτησία της πατρίδας μας. Η παρακαταθήκη τους μας εμπνέει και μας οδηγεί ένα χρέος και μια υποχρέωση προκειμένου να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την ανεξαρτησία της πατρίδας μας, να αγωνιζόμαστε για την ελευθερία προκειμένου να την παραδώσουμε στις επόμενες γενιές ισχυρή, δυνατή και ανεξάρτητη. Thank you.
Νίκου Χρυσοκυριακόπουλος, υποδιοικητής του Δημαρχείου. Θα σας αναφέρω την κυρία Νίκη Ταμπέας Βαρελάσσας.